δίπλα στην Πάρο θα πάμε, στον ενωσιακό προπονητή του Γιώργο Τομοστράτο, εν όψιν και των σημαντικών αναμετρήσεων των μεικτών μας, να μιλήσουμε μαζί του για πώς είναι στο στρατόπεδο των μεικτών οι τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι από τον Aegean Voice. Καλό μεσημέρι, coach. Καλησπέρα, Κυριάκο, καλησπέρα, Σπύρο. Καταρχάς, η ψυχολογία σου είναι καλή, γιατί σίγουρα ένα θα δώσει δύο μάτς πολύ δύσκολα, ειδικά για το τμήμα της K14 που έχει κληρωθεί με την ΕΠΣ Αθηνών, τη μεγαλύτερη ένωση πανελλαδικά. Θα έχετε δύσκολη αποστολή. Πώς προετοιμάζεται, coach, και πώς περιμένεις εσύ ο ίδιος τις δύο αυτές αναμετρήσεις? Σίγουρα είναι δύο απαιτητικά παιχνίδια. Η κληρωτίδα έβγαλε τους παίδες να παίξουν με ένα ισχυρό αντίπαλο από τα φαβορί της διοργάνωσης. Για τον K16 η κλήρωση με τα Χανιά είναι με μια ομάδα που και αυτή έχει πολλά χρόνια να περάσει στο 16. Σίγουρα έχουν κίνητρο και αυτοί και να διακριθούν. Αντιμετωπίζουμε τα μάτς με πολύ σοβαρότητα. Θα πάμε δύο μέρες πριν, όπως γνωρίζετε. Θα κάνουμε μια προπόνηση τακτικής. Θα αναλύσουμε και τους αντιπάλους μας. Ένα χαλάρωμα την Τρίτη και θα αγωνιστούμε την Τετάρτη. Κότσε, παίζετε δύο δύσκολα παιχνίδια, όπως τονίζετε. Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει η μεικτή? Και αν θεωρείς ότι η περσινή πορεία θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τα παιχνίδια, με δεδομένο ότι και οι δύο ομάδες αυτή τη φορά προκρίθηκαν στην τρίτη φάση? Σίγουρα η περσινή πορεία είναι οδηγός. Τα παιδιά της K16 είχαν ένα αίτητο, πορεύονται πάνω σε αυτή την πορεία την περσινή. Κρατάνε το αίτητο από το μάτς του περσινού της Αχαΐας που ήταν τον Απρίλιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη αγωνιστική συμπεριφορά τους. Το ίδιο θέλω και περιμένω να δείξουν και με τα Χανιά, να έχουν αγωνιστική πειθαρχία και να βγάλουν και το πάθος, αυτό που τους διέκρινε και στη Σύρο. Όπως και η K14, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είναι μια ελπιδοφόρα φθηνιά και περιμένουμε πάρα πολλά. Coach, υπάρχουν προβλήματα αγωνιστικά της τελευταίας στιγμής, κάτι που αξίζει να αναφερθεί? Αγωνιστικά όχι. Δύο δελτία που περιμέναμε και από τον Ιανουάριο και έχουν κολλήσει στην περιφέρεια. Του Σερμάδη και του Πασνάξου για τους K16 και του Ζεκεράη από τον Πανθεραϊκό. Είναι δύο παίκτες που μας λείπουν, είναι χρήσιμοι και ταλαντούχοι και οι δύο, και δεν θα τους έχουμε κοντά μας ούτε σε αυτή τη φάση, την τρίτη φάση, δυστυχώς. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα που έχουν αυτά τα παιχνίδια? Και το λέω αυτό βλέποντας και τα χθεσινά αποτελέσματα, όπου η Μακεδονία έμεινε έξω από τις Σέρες. Έχουν ιδιαιτερότητα αυτά τα παιχνίδια τελικά? Είναι ιδιαιτερότητα, είναι απαιτητικά παιχνίδια, είναι επίσημο πρωτάθλημα εθνικών ομάδων. Όπως έχετε δει και εσείς από κοντά, είναι πάρα πολύ καλό το επίπεδο. Υπάρχει τακτική συμπεριφορά, αγωνιστική πειθαρχία από τις ομάδες. Είδαμε τώρα ότι έμεινε, η περσινή πρωταθλήτρια έμεινε έξω. Και εμείς είμαστε στους 16. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Κότσε, τι εικόνα έχετε για τους αντιπάλους, δηλαδή τι θα πρέπει να προσέξει, είτε η K14 είτε η K16? Σίγουρα η K14 παίζει με μια ομάδα που είναι πάρα πολύ πιεστική, έχει τρεξίματα, πιέζει ψηλά, όπως τους είδα στο βίντεο. Έχουν πάρα πολύ καλούς αυτοματισμούς, μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται κάθε εβδομάδα και έχουν προπονήσει και φιλικά. Παίζουν φιλικά ανταγωνιστικά με μεγάλες ΠΑΕ. Αυτά για την K14 και για την K16 περιμένουμε μια ομάδα σκληροτράχυλη, με καλά στημένα όπως την είδα. Mm-hmm. Όχι τόσο καλά ποιοτική, θα έλεγα. Περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι και στην K16. Η K16 της ΕΠΣ Κυκλάδων έχει κάποια στοιχεία από την περσινή ομάδα, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση. Θεωρείτε ότι μπορεί και αυτή να πετύχει κάτι ανάλογο? Σίγουρα έχει στοιχεία. Είδαμε ότι έχουμε... Και το λέω αυτό γιατί έχουν φύγει αρκετοί παίκτες που ήταν κλειδιά σε αυτήν την ομάδα, έτσι? Όχι, και τα παιδιά που έρχονται από πίσω είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δείχνουν αγωνιστική πειθαριά απίστευτη και βγάζουν αγωνιστικότητα και πάθος. Το είδαμε και στη Σύρο αυτό. Και το περιμένω πάλι σε αυτή τη φάση, την τρίτη φάση από τα παιδιά. Και τα παιδιά το περιμένουν πώς και πώς. Κότσε, επειδή πολλά ακούγονται για την περσινή πορεία και μπαίνουμε σε συγκρίσεις της φετινής ομάδας με την περσινή. Ναι. Πολλοί λένε ότι η περσινή φουρνιά ήταν εξαιρετική, μία από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη μεικτή ομάδα. Ενστερνίζεσαι σε αυτήν την άποψη? Και το λέω αυτό διότι και η φετινή πορεία της K16. Ναι, δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, γιατί αδικούμε τα παιδιά που έρχονται από πίσω και φέτος πάνε πολύ καλά. Δεν μπορώ να το δω. Κάθε φουρνιά είναι διαφορετική, έχει διαφορετικά στοιχεία.
αντιμετωπίζουν διαφορετικούς αντιπάλους, δεν μπορούμε να το λέμε, γιατί αδικούμε και τις φουρνίες που έρχονται. Και νομίζω κιόλας ότι δεν μπορείς να βασιστείς και σε ένα αποτέλεσμα, γιατί μπορεί η ομάδα να είναι πολύ καλή, ας πούμε, και ναι, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και ο παράγοντας τύχη, βέβαια. Έτσι ακριβώς είναι, πώς θα πάει το μάτς. Πού νομίζεις ότι θα κρυφθούν coach τα παιχνίδια, δηλαδή, πού κρίνονται συνήθως αυτά τα παιχνίδια? Πάνε στη δύναμη όπως πάνε του τοπικού, ας πούμε, ή έχουν περισσότερο... Όχι, νομίζω ότι υπάρχει πιο ποιοτικό στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στη δύναμη, στη τύχη. Είναι τι θα παρουσιάσουμε στο γήπεδο. Είδαμε και η περσινή ομάδα τι ανατροπές έκανε, δεν ήταν τυχές, είχαν αγωνιστική συμπεριφορά, πιέζανε... Και το αγωνιστικό κλίμα, ναι, ίσως, έτσι, για να βγάζει ψυχή η ομάδα. Το αγωνιστικό κλίμα υπάρχει, το οικογενειακό κλίμα που έχουμε στη Μικτή υπάρχει, το είδαμε και στη Σύρο, το είδατε και στα παιδιά, το πώς πανηγυρίζουν τα γκολ, πώς είναι ενωμένοι, πώς αν τους έρθει μια στραβή ή ένα στραβό αποτέλεσμα, πώς το αντιμετωπίζουν, όλα αυτά βοηθάνε. Κότσε, σίγουρα θα αισθάνεσαι ευλογημένος, διότι όλα τα παιδιά σε θεωρούν σαν ένα δεύτερο τους πατέρα. Πώς το έχεις κερδίσει αυτό? Σίγουρα αυτό με τιμάει που το λένε τα παιδιά, το έχω κερδίσει με καθημερινή έννοια προς τα παιδιά. Τα παιδιά, άμα τους δείξεις ότι τους νοιάζεσαι καθημερινά, το εισπράττουν και το εκτιμάνε και είναι καλύτεροι κριτές, νομίζω, στο ποδόσφαιρο. Και ένα μήνυμα που έχεις να στείλεις στον κόσμο εν ώψη των αγώνων της Τετάρτης, καθώς πολλοί Κυκλαδίτες είναι κάτι και Αθηνά. Και πέρυσι είχαμε τη βοήθεια του κόσμου, σίγουρα η μέρα δεν βοηθάει γιατί είναι καθημερινή και πρωινή ώρα. Αλλά όσοι μπορούν και να έρθουν κοντά να μας στηρίξουν, θα τους θέλαμε εδώ κοντά. Οι ώρες των παιχνιδιών είναι, βοηθήστε με λίγο. 10:30 K16 και 1 η ώρα K16. Και για να ανημερώσουμε τον κόσμο, στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης στην Ελευσίνα. Ακριβώς. Όχι στο εθνικό στάδιο, προσοχή. Όχι. Στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης. Έψη Κλάδων, για ακόμα μια χρονιά ομόφωνα έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στον Γιώργο Μοστράτο. Είναι κοντά στις Μικτές η Ένωση, είστε ευχαριστημένοι? Δεν έχω παράπονο, ό,τι τους έχω ζητήσει στους ανθρώπους, παρόλες τις αντίξιες συνθήκες που τα χρόνια που ζούμε δεν είναι εύκολα, και καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε και δύο αποστολές να μετακινηθούν, ματώνουν οικονομικά, πραγματικά σκίζονται τώρα αυτές τις μέρες που θα μείνουμε, που θα κάνουμε προπόνηση, τι θα φάμε, ό,τι τους έχω ζητήσει ανταποκρίνονται και θέλω να τους ευχαριστήσω κιόλας. Δεν έχω παράπονο. Κότς, είναι κουραστικό για ένα προπονητή όπως εσύ να μην έχει κάποιο βοηθό, κάποιο γυμναστή σε αυτό το επίπεδο? Κυριάκο, εντάξει, σίγουρα βοηθάει να έχεις έναν αναλυτή, έναν ψυχοθεραπευτή, έναν μασέρ. Όπως είδαμε πέρυσι, το Ηράκλειο είχε 7 άτομα τεχνικό επιτελείο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είμαστε μια ένωση που δεν μπορεί να τα απαιτήσει αυτά τα πράγματα και τα κάνω μόνος μου. Όπως έχετε δει και από κοντά. Ναι, ναι. Μόνος μου το κάνω. Εντάξει, το αγαπάω αυτό που κάνω, γι' αυτό το κάνω. Αν μπορεί κάποιος άλλος προπονητής να μην τα έκανε και να πετούσε, δηλαδή και ένα μασέρ και ένα φυσιοθεραπευτή και ένα γιατρό κοντά του και να βοηθώ, όπως είχε το Ιεψη Ηρακλείου πέρυσι. Τα βάνει μικρά. Απλά πρέπει να έχεις και ένα γνώτσι το που βρίσκεσαι, δηλαδή σε ποια ομάδα είσαι και τι μπορεί να πετύσεις. Τα βάνει κότσο, έχει μικτή, τόσο η K14 όσο και η K16. Τα βάνει, εντάξει, εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι, θέλουμε να είμαστε ταπεινοί. Έτσι κάναμε και πέρυσι, δεν είπαμε ξαφνικά πάμε στους 4, κοιτάγαμε μάτς με μάτς, να το αναλύουμε, να το προσεγγίζουμε σοβαρά και θα δούμε όπου φτάσουμε. Δεν θέλουμε να βάζουμε τα βάνια. Όσον αφορά, κότσε, το μήνυμα που έχεις να στείλεις στα παιδιά, το τελευταίο μήνυμά σου. Τι θα τους πεις στα αποδυτήρια πριν που είναι στο γήπεδο? Να είμαστε ενωμένοι και να παίξουν για αυτούς και για τον νομό τους. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα που αναχωρούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας πάντα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, καλή επιτυχία.